Στον ιερό ναό του Αγίου Αθανασίου του Μεγάλου Πατριάρχη Αλεξανδρίας τελέστηκε η πανηγυρική θεία λειτουργία ανήμερα της εορτής του. Ο ναός δεσπόζει στο Αρίστινο του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Ο Αθανάσιος Αλεξανδρίας, η Μέγας Αθανάσιος ή Άγιος Αθανάσιος ήταν Πατριάρχης Αλεξανδρίας. Θυμάται ως Άγιος τόσο από την Ανατολική Ορθόδοξη όσο και την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Αποτελεί έναν από τους τέσσερις πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας που φέρουν τον τίτλο Μέγας μαζί με τους Βασίλειο, Φώτιο και Λέοντα και ένας από τους 33 πατέρες της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. 24 ετών κυριολογήθηκε διάκονος και 33 ετών. Κυριολογήθηκε Πατριάρχης Αλεξανδρίας. Συμμετείχε στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο ως διάκονος βοηθός του Πατριάρχου Αλεξάνδρου Αλεξανδρίας. Και στη συνέχεια, από τις 33 χρονών και μετά, για 46 ολόκληρα χρόνια, πατριάρχευσε την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου με πολλές από πολύ νέος έδειξε την πνευματική κλίση του. Σε ηλικία 25 ετών χειροτονήθηκε διάκονος από τον επίσκοπο Αλεξανδρίας Αλέξανδρο, τον οποίο ακολούθησε στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο το 325 στην Νίκαια της Βυθινίας. Εκεί αναδείχθηκε προτεργάτης στην καταδίκη της διδασκαλίας του Αρίου που χαρακτηρίστηκε αιρετική. Το 328 και σε ηλικία 33 ετών εξελέγει Πατριάρχης Αλεξανδρίας. Από τα 46 χρόνια, λένε τη βιογράφη της βιογραφίας του Αγίου, που ήταν στον Πατριαρχικό Τόπο της Αλεξανδρίας τα 16 χρόνια τμηματικά, όχι μαζεμένα και τα 16, τα πέρασε εξόριστο. Γιατί? Επειδή αγαπούσε την αλήθεια και αγωνιζόταν μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, μέσα από το χώρο από τον οποίο διακονούσε την Εκκλησία του Χριστού, αγωνιζόταν να επικρατήσει η αλήθεια.